Συναντηθήκαμε σήμερα με τον ΗΠΑ, το αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου. Συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά και την εκλογή του κυρίου Ακιτζή. Η επαφή μας εντάσσεται στο σύνολο επαφών που θα έχουμε με όλους τους πρέσβεις των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και με τους πρέσβεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναβεβαιώσαμε στον ΗΠΑ το αρμοστή την ξεκάθαρη πολιτική μας θέση, πως για μας ύψιστη παραμένει η προτεραιότητα της επίλυσης του Κυπριακού. Ζητήσαμε από τον ΗΠΑ το αρμοστή, γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μία από τις εγκύτριες δυνάμεις, να είναι βοηθητικές οι προσπάθειές τους για την επίλυση του Κυπριακού. Παρουσιάσαμε τις ευαίσθητες θέσεις που θεωρούμε πως πρέπει να ικανοποιηθούν για να διασφαλίσουμε μια λύση που να ικανοποιεί τις προσδοκίες του κυπριακού ελληνισμού, και καταλήξαμε στο ότι θα συνεχίσουμε τις επαφές, την αλληλενημέρωση, ευελπιστώντας πως αυτή τη φορά θα έχουμε αίσιο τέλος με τη συνδρομή όλων των χωρών που μπορούν να συμβάλλουν θετικά. Μπορούμε να έχουμε μια τοποθέτηση όσον αφορά τη συνεδρία του Πρόεδρου από το Πρόεδρο Αναστασιάδη. Δηλώσαμε και εχθές, θα το επαναλάβουμε και σήμερα. Απλά πράγματα. Μπράβο Πρόεδρε, προχώρα. Τον θέλουμε να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Να είναι αυτός που θα σέρνει τις πρωτοβουλίες. Πρέπει να σπάσουμε το αδιέξοδο, να λύσουμε το Κυπριακό.